Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, μία παρένθεση στις πολιτικές μας εξελίξεις και στην επικαιρότητα. Θα πάμε στο Μάνο Τριγώνη, θα πάμε στην Κρήτη, γιατί είχαμε πραγματικά μία τραγωδία στο Λασίθι. Έλα, Μάνο, καλημέρα. Καλημέρα. Να πούμε λοιπόν ότι παραδόθηκε στις αρχές ο 36χρονος μπατζανάκης του θύματος, το οποίο τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια γλεντιού στο οροπέδιο του Καθαρού. Όλα άρχισαν όταν υπήρχε η νοποσία, υπήρχε το γλέντι για τις σκουρές στην ευρύτερη περιοχή, όταν ξεκίνησαν οι άσκοποι πυροβολισμοί. Μια σφαίρα, αδέσποτη σφαίρα, βρήκε τον άτυχο μπατζανάκη του 36χρονου και τον τραυμάτισε θανάσιμα. Διακομίστη με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο ίδιος ο 36χρονος ανέφερε στις αρχές ότι βρίσκεται ήδη σε κατάσταση σοκ. Το όπλο το οποίο χρησιμοποιούσε εκείνη τη στιγμή δεν γνώριζε που βρισκόταν, πρόκειται για πιστόλι. Οι αρχές κάνουν λόγο για ένα δίκανο. Όμως η τραγωδία αυτή συγκλονίζει την περιοχή, καθώς όπως είπαμε τα δύο άτομα είχαν οικογενειακούς δεσμούς. Ναι, είχαν οικογενειακούς δεσμούς. Όλα έγιναν σε μια στιγμή μοιραία και ο 36χρονος, όπως είπαμε, ο οποίος απολογήθηκε στις αρχές, δηλώνει σοκαρισμένος από το περιστατικό. Απίστευτο, παιδιά. Σοκαρισμένος, ο άλλος όμως είναι νεκρός. Αυτό δεν αλλάζει. Να πούμε ότι αυτή είναι η εποχή που στα ορεινά συνήθως, όπως είναι ας πούμε το οροπέδιο του Λασιθίου, αυτή την εποχή οι βοσκοί μαζεύονται αρκετοί και μαζεύουν εκεί και τα πρόβατά τους και κάνουν τις κουρές. Δηλαδή απαλλάσσουν τα αρνιά από το πολύ μαλλί, το πολύ τρίχωμα, το οποίο είναι χρήσιμο για άλλες δουλειές. Και ταυτόχρονα στο τέλος κάθε μέρας, γιατί αυτή είναι μια δουλειά η οποία μπορεί να μην κρατήσει μόνο μία μέρα, κάθε μέρα το βράδυ με το που σκοτεινιάζει γίνεται και ένα γλέντι. Άσε που όλη τη διάρκεια της ημέρας υπάρχει. Γίνεται το γλέντι. Ναι, γίνεται το γλέντι. Λοιπόν, και φαίνεται το πράγμα ξέφυγε. Οι μπαλωθιές έχουν κοστίσει πάρα πολλές ζωές στην Κρήτη. Τι πράγμα είναι αυτό με τις μπαλωθιές? Πραγματικά αχρίαστο. Και έχω την εντύπωση. Δεν μπορείς να περάσεις ωραία χωρίς μπαλωθιές. Μάνα, το θυμάσαι εσύ ότι είχε αναλάβει πρωτοβουλία ο Μίκης Θεοδωράκης. Λέει, παιδιά, και εγώ είμαι κριτικός. Και εγώ είμαι λεβέντης σαν και εσάς. Παρατάτε μας με τα όπλα τώρα. Πάμε τις ζωές μας παρακάτω. Ούτε ο Μίκης Θεοδωράκης, τον οποίο σέβονταν πάρα πολύ οι κριτικοί. Τον σέβονταν πάρα πολύ. Ούτε αυτός δεν κατάφερε. Και δεν ακούστηκε αυτό το οποίο φώναξε και είπε ο άνθρωπος. Να τους πείσει πραγματικά. Ακριβώς. Ήταν μια κακή στιγμή, μια μοιραία στιγμή. Μετά από ένα γλέντι που συνηθίζεται να γίνεται εδώ πέρα στο νησί μας. Και κατέληξε στο τραγικό αυτό περιστατικό. Έχουν ματώσει γάμοι, έχουν ματώσει βαφτίσεις. Αραβώνες, δηλαδή τους βλέπεις όλους, παιδί μου. Για ποιο λόγο και να χάνονται άνθρωποι, να χάνουν τη ζωή τους κατά αυτόν τον τρόπο? Πραγματικά είναι πολύ κρίμα. Πολύ, πολύ κρίμα. Μάνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Μάνο. Από την Κρήτη, από αυτή την τραγωδία.